Αδελφοί μου, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους επί θανατίους ανέστησε, ως θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος μας δίδει και σήμερα να γνωρίσουμε τι είναι οι χριστιανοί και τι είναι οι μη χριστιανοί. Εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό και εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τον εχθρόν του Χριστού. Είναι δε και το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ένα σημείο για να ξυπνήσουν εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει δαίμονας. Εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι αυτά είναι παραμύθια. Εάν η Αγία Γραφή από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία ομιλεί περί του εχθρού του Θεού, ο οποίος είναι ο διάβολος, τότε είναι παραμύθια τα λεγόμενα της Αγίας Γραφής. Πλην όμως, ο Απόστολος Παύλος σήμερον απευθύνεται στους Κορινθίους, οι οποίοι ήκουσαν το Λόγο του Θεού και ενόμισαν ότι υπερέχουν και των Αποστόλων ακόμη, διότι έγιναν χριστιανοί. Είναι το σημείο εκείνο το οποίο ξεγελά ο διάβολος των άνθρωπων όταν εξομολογηθεί ότι πλέον έχει αγιάσει. Πλην όμως η εξομολόγηση είναι η αρχή της μετανοίας του ανθρώπου. Να μην καυχάτε και να λέγει ότι εγώ πλέον έχω εισέλθει στον παράδεισο και δεν ενδιαφέρομαι για τα άλλα, τα οποία οι άλλοι ενδιαφέρονται. Έχω σωθεί, λέγει, εγώ, διότι εξομολογήθηκα. Πλην όμως μετά από την εξομολόγηση παραχωρεί ο Θεός μεγάλη δοκιμασία. Εκείνος ο οποίος εξομολογείται, εκείνος ο οποίος γνωρίζει το φως, εκείνος θα διέλθει διαπηρός. Μην νομίσουμε ότι μετά από την εξομολόγησή μας έχουν τα πάντα διορθωθεί και έτσι να μην μας ενδιαφέρει, διότι ο διάβολος τότε επιτίθεται με μανία για να πάρει την σεσαρωμένη οικία, λέγει. Όταν εξομολογηθούμε, αδερφοί μου, καθαρίζει η ψυχή μας. Πλην όμως ο εχθρός τρίζει τους οντώντας. Και τι κάνει? Φεύγει από τον άνθρωπο ο οποίος εξομολογήθηκε, μεταφέρεται εις όρη και βουνά, εις δάση και θαλάσσας και ωκεανούς, δεν βρίσκει ησυχία και τότε παραλαμβάνει, λέγει, άλλα 7 δυνατότερα δαιμόνια και έρχεται πίσω εις τον άνθρωπο ο οποίος εξομολογήθη για να καταλάβει, λέγει, την ψυχή του η οποία είναι καθαρή. Δι' αυτόν τον λόγο να μην είμαι θα ήσυχη μετά από την εξομολόγηση. Μετά από την εξομολόγηση να αρχίζει ο αγώνας ο τεράστιος. Ο αγώνας ο οποίος είναι θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Μία
επαναπαυόμεθα, αδερφοί μου, και να λέμε ότι τώρα που εξομολογήθηκα, εσώθηκα. Σώζεται μεν ο άνθρωπος μετά από την εξομολόγηση, διότι τούτο είναι φανερό, λέγει, και εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Δια τούτο ο Απόστολος Παύλος λέγει, εγεννήθημεν θέατρον, όχι θέαμα, θέατρο. Το θέατρο είναι εκείνο το οποίο παρουσιάζει δύο όψεις των ηθοποιών πρώτου θεάτρου, πρώτης σκηνής και μετά τη σκηνή. Και είναι τούτο το οποίο ακριβώς μας λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαι, θα λέγει, θέατρον και αγγέλης και ανθρώπης. Να μεταβόμενα, αδερφοί μου, εις τους αγγέλους. Οι άγγελοι έχουν δύο παρατάξεις. Οι άγγελοι του Θεού και οι άγγελοι του διαβόλου. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, οι άγγελοι του ουρανού πανηγυρίζουν, επί ενή αμαρτωλό μετανοούνται. Οι άγγελοι του Θεού χαίρονται, διότι έφυγε μία ψυχή από την κόλαση και ήλθεν εις τον παράδεισο. Φοβερόν το μυστήριο της μετανοίας, αδερφοί μου. Αλλά μετά από την εξομολόγηση δεν αποθνίσκομαι. Ή το ευχής έργο μετά από την εξομολόγηση που είμαι θα εις την αγκάλη του Θεού, να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και να πάμε στον παράδεισο. Διότι μετά την εξομολόγηση είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός λέγει ότι εγώ το παιδί μου θέλω να το δοκιμάσω τώρα. Θα μείνει κοντά μου ή θα επανέλθει πίσω. Δυστυχώς επανερχόμεθα πίσω εις την προτέραν αμαρτωλών ζωή. Και αντί να δείξουμε μετάνοια με τα έργα μας, δείχνουμε μετάνοια η οποία δεν έχει ειλικρίνεια. Διαπράττουμε τα ίδια και χειρότερα. Φεύγουμε από την αγκάλη του Θεού και προτιμούμε να εισέλθουμε στην αγκάλη του αγγέλου του διαβόλου. Δι' αυτόν τον λόγο οι μενάγγελοι του Θεού χαίρονται δια τη μετάνοιά μας. Οι δαίμονες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τρίζουν τους οδόντας και αφρίζουν και λέγουν πώς μας έφυγε αυτή η ψυχή και τι θα κάνουμε για να την συλλάβουμε και πάλι, να την εχμαλωτήσουμε και πάλι, να την δέσουμε με τα σαλισίδας της κολάσεως. Αυτή είναι η μανία του διαβόλου. Διότι ο διάβολος δεν δύναται να πράξει τι εναντίον του Θεού και επιτίθεται εναντίον των δημιουργημάτων του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Είναι εκείνο το οποίο λέγει ο λαός, ότι όποιος δεν μπορεί να δείρει τον γαΐδαρο, λέγει, δέρνει το σαμάρι του. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα στον Θεό, δεν μπορεί να τα βάλει με τον Θεό. Και τότε επιτίθεται εναντίον του ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος τον έπλασε ο Θεός για να κερδίσει τον παράδεισο. Ο διάβολος βλέπει τον παράδεισο, βλέπει και την κόλαση και τότε επιτίθεται με μανία εναντίον του ανθρώπου να μην τον αφήσει να εισέλθει στον παράδεισο. Μην νομίσουμε, αδερφοί μου, ότι είναι μικρός ο αγώνας τον οποίον πρέπει να καταβάλουμε για να κερδίσουμε την αιώνιον ζωή.
να μην εφησυχάζουμε. Τούτο λέει ο Απόστολος Παύλος σήμερον εις τους Κορινθίους. Τι εννομίσατε, λέγει, ότι είστε εσείς σοφοί και εμείς είμεθα τρελοί, λέγει. Έτσι μας λέγει ο κόσμος. Εμείς μωρίδια Χριστών. Όπου και αν περπατήσουμε, αδερφοί μου, σήμερα, αυτό ακούμε, αυτό απολαμβάνουμε. Όταν ομιλήσεις δια τον Θεόν ή είσαι με τον Θεόν, τότε λέγει ότι αυτός τρελάθηκε πλέον. Έφυγε το μυαλό του. Εάν του ομιλήσεις δια τον Παράδεισον και την κρίση του Θεού, γελά. Είναι αυτός ο οποίος νομίζει ότι τα ξεύρει όλα και τίποτα δεν ξεύρει. Είστε, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, πλούσιοι, λέει. Επλουτίσατε, έχετε χρήματα πολλά, λέει. Εμείς, λέγει, είμεθα άτιμοι. Δεν έχουμε τίποτε στα χέρια μας. Και γυρίζουμε, λέγει, από τόπου εις τόπον, για να απολαμβάνουμε την έχθρα του κόσμου. Εχθρός ο άνθρωπος εις τον διάβολον, ευπρόσδεκτος εις τους αγγέλους του ουρανού. Δια τούτο τονίζει ο Απόστολος Παύλος ότι γεννήθημεν θέατρον, λέγει, και αγγέλης και ανθρώπης. Οι άγγελοι του ουρανού πανηγυρίζουν, οι δαίμονες επιτίθενται. Να έρθουμε όμως και στον κόσμο της αμαρτίας. Είμεθα θέατρο, λέγει, και αγγέλης και ανθρώπης. Οι άνθρωποι δύο παρατάξεις. Η παράταξη η οποία όταν δει έργα, όταν δει ανατροφήν, όταν δει συμπεριφοράν, όταν δει ευγένειαν και τρόπους, όταν δει πίστην, ο άνθρωπος ο πιστός χαίρεται, αγάλεται. Όταν δει όμως ο κόσμος, ο κακός των εκλεκτών του Θεού, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, τον υγείασε ο Θεός, τον έκανε δικό του παιδί, τότε οι άνθρωποι της αμαρτίας δεν έχουν τίποτε άλλο να πράξουν ή μη μόνο να καταδιώξουν όσο μπορούν τους εκλεκτούς του Θεού. Από πού να αρχίσουμε, αδερφοί μου, για να δούμε τον κόσμο των κακών? Να αρχίσουμε από τον ίδιο τον Χριστόν. Τι έπραξε ο Χριστός μας? Αχάριστε λαέ, εγώ, λέγει, τους τυφλούς σου ανέβλεψα, τους παραλύτους σου τους ανόρθωσα, τους λεπρούς σου τους εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις εν ορθωσάμιν. Λαέ μου, τι με ανταπέδωκες από εκείνα που σου έδωσα εγώ? Αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσιλώσατε. Αυτή είναι η αγάπη σας διε με. Εγώ που σας έτρεφα μέσα εις την έρημο με το μάνα του ουρανού. Εγώ που σας έδωσα την αγάπη μου και κατέβηκα για να σας σώσω. Εγώ που εταπεινώθηκα άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εγώ που έχισα το αίμα μου για να σας σώσω. Τι με ανταπαδώκατε? Και ο άνθρωπος, ο αχάριστος άνθρωπος, ο άνθρωπος της αμαρτίας δεν έχει τίποτε άλλο να πράξει μη μόνο να φανερώσει την αχαριστία του εις τον Θεόν με την βλασφημία και την ύβριν εναντίον του. Και όταν τον οδηγούσαν οι εχθροί του εις τον Σταυρόν διά να τον θανατώσουν και όταν τον εκάρφωναν επάνω εις τα καρφιά και εις το σκληρό σανίδι και το ξύλο του σταυρού, τι έπραξαμε? Μήπως επήγαμε να σπρώξουμε τους σταυρωτάς και να πάρουμε εκείνα τα καρφιά να ελαφρώσουμε τον πόνο του Χριστού μας? Και όταν επάνω εις το σταυρόν
προσήφθη το Πάτερ άφης αυτής σου γαρίδας ετυπιούσιν ημείς μυρμηγιά η εχθροί του κάτω από το σταυρόν του τον βλασφημούν και τον υβρίζουν, τον περιγελούν και τον ειρωνεύονται. Και εκείνος μέσα σε εκείνο το πλήθος το εχθρικό μας βλέπει και λέγει «Παιδί μου διψώ, μήπως το δώσαμε μια σταλιά νερό να ξεδιψάσουμε τη δίψα του αυτός που εξισιάζει των ωκεανών και των θαλασσών, των ποταμών και των πηγών των υδάτων. Μήπως το δώσαμε μια σταλιά είδωρ από αυτά τα οποία εξουσιάζει για να ξεδιψάσουμε τη δίψα του. Μήπως τον απαρηγορήσαμε με τα σπράξεις μας τουλάχιστον. Μήπως τον ανταποδώσαμε κάτι από εκείνο που μας έδωκε. Αντί τούτου την αχαριστία μας. Αντί τούτου την αγνωμοσύνη μας. Αντί τούτου την σκληρή καρδιά την οποία έχουμε. Μήπως ετηρήσαμε αυτά τα οποία ετήρησαν οι Άγιοι του Θεού, αλλά όσοι αγάπησαν τον Χριστό, όλοι εμαρτύρησαν. Ο κόσμος ο κακός, και αγγέλης και ανθρώπης, οι άνθρωποι της αμαρτίας θα καταδιώξουν εκείνον ο οποίος αγαπά και ομολογεί τον Θεό. Θα τον καταδιώξουν με όλες τους τις δυνάμεις. Θα τον διασύρουν, θα καθίσουν πίσω του και θα ανοίξουν το στόμα των και θα πούν όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της κακίας, της αμαρτίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα υπερασπίσουν εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται για να δώσουν το φως στον κόσμο. Δεν θα πούνε τίποτε το καλό για εκείνους οι οποίοι υποφέρουν δια το όνομα του Κυρίου. Εάν μεν πράξεις καλά, οι καλοί θα σε αγαπήσουν, οι κακοί όμως. Εάν προσπαθήσεις να δημιουργήσεις κάτι δια το καλό ολοκλήρου της κοινωνίας, οι κακοί θα επιτεθούν. Εάν πράξεις κάτι το καλό, δεν το θέλουν. Εάν δεν πράξεις κάτι, σε κατηγορούν ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Και έτσι ο άνθρωπος, ο εκλεκτός του Θεού, εκείνον τον οποίον ο Θεός φυλάει και σκέπει, υποφέρει και πάσχει. Για να έρθουν οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου ότι γεννήθημε θέατρον και αγγέλης και ανθρώπης. Αδερφοί μου, ο Θεός λέγει μας τους Αποστόλους επιθανατίους ανέδειξε. Κάθε κάστην ημέρα πεθαίνουμε δια το Χριστόν μας. Κάθε ημέρα μαρτυρούμε δια το όνομά του το Άγιον. Και θα μαρτυρήσουμε, αδερφοί μου. Όσοι θα μείνουν πιστοί στον Χριστόν θα μαρτυρήσουν δια το Χριστόν. Τα γεγονότα της ανθρωπότητος μας λέγουν να είμεθα έτοιμοι με αυτό το μηχάνημα το οποίο ο Θεός επέτρεψε στον άνθρωπο για να βλέπει το τι γίνεται στον κόσμο. Μέσα σε αυτό το μηχάνημα, εκείνο το γυαλί το οποίο έχουμε στο σπίτι μας, βλέπουμε μια ανθρωπότητα η οποία είναι αναστατωμένη. Τι είναι τούτο? Αρχή οδύνων. Όταν λέγει είδετε πολέμους και ακουάς πολέμων, όταν δείτε ασθένειες και πείνες και πλημμύρες και καταστροφές και σεισμούς, λέγει, μη πτωηθείτε. Αρχή οδύνων.
Όπως η γυναίκα όταν θέλει και έρθει η ώρα της να γεννήσει το παιδί της, πάσχει. Και οι οδύνες και οι πόνοι είναι φοβεροί στην μητέρα, διότι έτσι την ένταξε ο Θεός. Με πόνους και με λύπες να γεννά τα τέκνα της. Και εκείνες οι οδύνες οι οποίες καταλαμβάνουν τη μητέρα, τις μεταφέρει η Αγία Γραφή στον κόσμο του Χριστού. Όταν τα είδετε όλα αυτά, λέγει, τότε είναι αρχή οδύνων. Γιατί έρχεται πάνω μας, αδερφοί μου, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα λάβει μορφήν ανθρώπου, δηλαδή ο αρχηγός της κολάσεως, δηλαδή ο αιωσφόρος, ο οποίος είτο κοντά στον Θεόν και μετά την ανταρσία και την υπερηφάνεια του εγένετο το ασχημότερο των δημιουργημάτων του Θεού. Αυτός ο διάβολος λέγει ο εχθρός μου, αυτός θα λάβει μορφήν ανθρώπου. Θα γίνει άνθρωπος και θα τον βλέπουν άνθρωπον και θα τον ανακηρύξουν αρχηγόν της ανθρωπότητος. Και όταν λάβει τα ηνία, τότε αλίμονον και τρεις αλίμονον. 7 χρόνια του δίδει ο Πανάγαθος Θεός, 3,5 θα του αφήσει. Διότι αν του τα αφήσει και τα 7 χρόνια, δεν θα σωθεί κανένας πάνω στην γη, λέει. Ού σωθήσετε πάσα σάρξ. Δι' αυτό θα του συντάμει το χρονικό διάστημα, για να μην βασανίσει τον κόσμο. Και πώς θα τον βασανίσει? Όταν τον σφραγίσει. Το σφράγισμα, μην νομίζετε ότι θα έρθει να σας πει έλα να σας σφραγίσω. Θα έρθει η ώρα που θα το πει και αυτό. Αλλά πρωτού θα πλανήσει τον κόσμο. Δι' αυτό μας είπε ο Κύριός μας, προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Πώς θα είναι η πλάνη? Όταν σου πει τούτο είναι ευκολία για τη ζωή σου, έλα να πάρεις ένα σφράγισμα, να δώσεις μια φωτογραφία, να πάρεις μια ταυτότητα, να πάρεις ένα διαβατήριο, όπου πηγαίνεις ευκολία. Και εκεί που θα αγοράζεις ευκολία και εκεί θα πουλείς ευκολία, τα πάντα ευκολία. Και αυτός ο άνθρωπος, ο ανίδεος άνθρωπος, ο οποίος κοιμάται στην αδιαφορία και τρώγει από τη λάσπη του κόσμου και δεν γνωρίζει τίποτε για τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος θα πάει πρώτος και να πάρει το σφράγισμα. Μαρτυρία μεγάλη δια εκείνων των Μαντέλαν στην Νότια Αφρική, 300 εκατομμύρια τα έχει σφραγίσει αυτός. Εκείνοι οι άνθρωποι πού θα πάνε? Άλλα διπλάσια στην Αμερική έχουν σφραγιστεί και άλλα προχωρούν στην Ευρώπη και έρχονται πάνω μας με ταχύ βήμα. Θα μείνεις, παιδί μου, κοντά στον Θεό για να μην πάρεις αυτό το σφράγισμα? Θα πάρεις τον παράδεισο. Αν δεν μείνεις όμως και υποχωρήσεις, γιατί φοβάσαι πως θα πεθάνεις από την πείνα όταν δεν θα έχει τίποτα και θα λέγει ο Αντίχριστος, εγώ θα σου δώσω. Και όταν πάρεις το σφράγισμά σου, τότε εκείνο το σφράγισμα του Αντιχρίστου θα αναποδογυριστεί. Και θα πάνε όλοι στον Αντίχριστο για να ζητούν, δώσε μας νερό που μας είπες. Και θα απαντά ο Αντίχριστος, δεν το κρατώ εγώ το νερό, το κρατάει εκείνος που είναι στους ουρανούς. Δώσε μας ψωμί, δεν έχω εγώ ψωμί. Εκείνος κρατά το ψωμί που είναι στο θρόνο του. Τότε αυτοί οι οποίοι θα σφραγιστούν, λέγει η Αγία Γραφή, θα τρέχουν στις πέτρες και θα φωνάζουν να πέσουν, να τους πλακώσουν, και όμως δεν θα πέφτουν. Θα πηγαίνουν στα μνήματα και θα φωνάζουν στους νεκρούς να αναστηθούν, να μπουν εκείνοι, και δεν θα υπάρχει ανταπόκριση. Θα ζητούν τον θάνατο και θάνατος δεν θα υπάρχει. Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου. Ο καιρός ο οποίος πλησιάζει τον βλέπουμε. Αναστάτωσης παντού τα σύμπαντα. Ο ουρανός, η θάλασσα, όλα φρύτουν και τρέμουν μπροστά στον ερχομό του Αντιχρίστου.
Και ο κόσμος κοιμάται. Ο κόσμος είναι αδιάφορος. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον νοιάζει. Πολλοί λέγουν ότι εμάς μας αρέσει η κόλαση. Περίεργο πράγμα όμως, ο διάβολος να τρέβει την κόλαση και ο άνθρωπος να του αρέσει η κόλαση. Δηλαδή χειρότερος από τον δαίμονα. Θεέ μου, λύτρωσέ μας. Απόστολε του Χριστού, εσύ ο οποίος μας έδωκε σήμερα να καταλάβουμε ότι όλοι οι εκλεκτοί του Θεού, όλα τα παιδιά του Θεού θα υποστούν μαρτύρια, εσύ αξίωσε μας, Κύριε, εις τον κόσμο τούτο να μείνουμε κοντά σου άχθη θανάτου και αξίωσε μας και της επουρανίου σου Βασιλείας. Αμήν.